ότι έχουμε ένα προηγούμενο από εσάς, το οποίο ήταν ότι εκτοξεύσατε μία κατηγορία ότι ενδεχόμενα, απαράδεκτη κατά με που είμαι και βουλευτής, βουλευτές μπορεί να σκέφτονται να χρηματιστούν για διάφορους λόγους. Οπότε, επειδή είπατε και κάποια βαριά πράγματα για την τώρα. Του Προέδρου. Ναι, επειδή είπατε και κάποια βαριά πράγματα τώρα για το πώς μπορεί έχετε, να. Θα προτιμούσα εγώ. Θα προτιμούσα εγώ. Ναι, μιλάμε γι' αυτό, αλλά θα προτιμούσα. Η ίδια η Επιτροπή της Βουλής έχει μιλήσει για 2 δισεκατομμύρια ζημιά του Δημοσίου. Το γνωρίζετε? Θα θεωρούσα σωστό αυτό? Όταν εκτοξεύετε βαριές κατηγορίες να το συμβιβασμός κάνετε με τη Siemens. Γιατί? Τεκμέροντας αυτά που λέτε. Και επαναλαμβάνω, το λέω χωρίς καμία διάθεση να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Όταν όμως το δημόσιο λόγο, η άποψη η δική μου είναι, εκτοξεύει κανείς βαριές κατηγορίες, καλά είναι να έχει και στοιχεία. Αυτό. Πάντως υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε σχέση με τον εξοδικαστικό. Αυτά όλα που είπατε δεν αγγίζουν καθόλου τον πυρήνα του προβλήματος. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Ο οποίος δεν εφαρμόζεται. Ναι, υπάρχει αυτός θέμα. Ο οποίος ζημίωσε το δημόσιο. Άλλο θέμα αυτό. Εγώ δεν και δεν συνέβη κάτι παρόμοιο με τις υπόλοιπες χώρες. Η δηλαδή Siemens σε άλλες έχει αναλάβει κάποιες υποχρεώσεις δεκάδων εκατομμυρίων η Siemens, τις οποίες δεν εφαρμόζει. Ακριβώς. Πάμε, θέλει κάποιος από τους συναδέλφους να παρέμβει στο θέμα της Siemens. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, ναι. Με ακούτε. Ναι, Κάτια Μακρύ. Απλώς άκουγα την κυρία Σαμακοπούλου να λέει ότι η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει γι' αυτό. Να της θυμίσω απλώς ότι η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που αποχαιρέτησε ουσιαστικά τον Χριστοφοράκο στο αεροδρόμιο, με τα συνοδεία, αν θυμάμαι καλά, και επίσης έχασε τον καραβέλα μέσα από τα χέρια της. Άρα λοιπόν, αν ήθελε πραγματικά η κυβέρνηση, μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά, κυρία Σαμακοπούλου, και τώρα να έχουμε φτάσει κάπου. Αυτή τη στιγμή, στο παραένα, έχοντας. Όλα έχουν παραγραφεί πλέον. Φαντάζομαι ότι ναι, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτοί οι 62 κατηγορούμενοι, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα καταλήξουν να δικαστούν και πότε. Τα πολιτικά πρόσωπα πάντως πετάξανε. Και πετάξανε γιατί αφήσατε κάποτε να πετάξουν οι πολύτιμοι κρίκοι. Και από τη στιγμή που έγινε αυτό, και δεν ξέρω ποιος από εμάς πιστεύει ότι αυτό έγινε ασυνείδητα, από τη στιγμή λοιπόν που έγινε αυτό, τέλειωσε και η υπόθεση της Siemens. Όλοι είναι έξω. Δεν έχει μπει κανένας μέσα και δεν έχει τιμωρηθεί κανείς. Εγώ νομίζω, κυρία Μακρύ, ότι 2 χρόνια έχουμε δει πράγματα σε σχέση με την απόδοση ευθυνών και την πολιτική βούληση να μην συγκαλύπτονται, που δεν έχουμε δει ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Τώρα, η υπόθεση της Siemens είναι μια μακροχρόνια. Εγώ σας είπα και πάλι, η βασική αρχή είναι αυτή. Το πράγμα έχει αλλάξει θεαματικά. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο η υπόθεση της Siemens. Ένα σκάνδαλο διαφθοράς. Ένα σκάνδαλο διαφθοράς, ίσως το μεγαλύτερο που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα. Και ποτέ δεν υπήρξε τιμωρία, ποτέ δεν υπήρξε κάθαρση. Και ξέρετε, το νούμερο ένα ζητούμενο μέσα στην κρίση ήταν η κάθαρση των σκανδάλων. Νομίζω ότι το νούμερο ένα ζητούμενο είναι να βγούμε από την κρίση. Αλλά και η κάθαρση καλό πράγμα είναι. Το νούμερο ένα ζητούμενο βγαίνοντας από την κρίση είναι επίσης να έχουμε τους μηχανισμούς για να καταπολεμούμε τη διαφθορά ή τη γενέση της. Και να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Και ένα σύστημα και μια κοινωνία που δεν τα ανέχεται πια. Διότι αυτά τα φαινόμενα εκολάφτησαν επί μια συγκεκριμένη πολιτική νοοτροπία. Το νούμερο ένα ζητούμενο λοιπόν είναι, βγαίνοντας από αυτή την κρίση, επιτέλους να φύγουμε από πολλές νοοτροπίες του παρελθόντος, μεταξύ των οποίων και την ανοχή της διαφθοράς σε διάφορες μορφές. Και βεβαίως την τιμωρία. Και από αυτό μέσα θα επέλθει μια καλύτερη μέρα. Δεν είναι μόνο η κάθαρση, είναι και το μέλλον. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, κύριε Φίλη. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι αλήθεια ότι η συγκαταβατικότητα.